και στην πόλη Λβίβ, κυρίες και κύριοι, δυτικά του Κιέβου. Οι γυναίκες με όποιον τρόπο μπορούν βοηθούν σε αυτόν τον πόλεμο. Απευθεία σύνδεση με την Αδαμαντία Λιόλιου για να δούμε τι γίνεται. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Λίνα, από την πόλη Λβίβ που κινείται στους ρυθμούς του πολέμου. Εμείς αυτή την ώρα με τον κάμεραμαν του Open, τον Δημήτρη Τσιόπλο, βρισκόμαστε σε ένα γραφείο, σε ένα κατάστημα επιδιορθώσεων ρούχων. Αυτό όμως ίσχυε υπό φυσιολογικές συνθήκες. Σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση του πολέμου υπάρχει μια εθελοντική βοήθεια και προσφορά. Οι γυναίκες λοιπόν που βλέπετε πίσω μου φτιάχνουν διάφορα εξαρτήματα για να βοηθήσουν τους φαντάρους. Βλέπετε εδώ το full face ουσιαστικά που φορούν για να υπάρχει μεγαλύτερη ζέστη, για να τους κρατάει ζεστούς, όπως χαρακτηριστικά μας λένε. Ράβουν λοιπόν πολλά τέτοια κομμάτια, όπως επίσης και γυλαίκα, όπως αυτό το συγκεκριμένο που κρατάω τώρα στα χέρια μου. Πρόκειται για μια σημαντική προσφορά προς τον στρατό, προς τους φαντάρους εδώ της Ουκρανίας που παλεύουν και μάχονται προς την πρώτη γραμμή. Είναι χαρακτηριστικές λοιπόν εδώ οι εικόνες. Πρόκειται για ένα γραφείο στο οποίο βρίσκονται 4 με 6 άτομα καθημερινά. Δουλεύουν ατελείωτες ώρες ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα. Οι μηχανές έχουν πάρει φωτιά, οι ραπτικές μηχανές και τα full face όπως και τα γυλαίκα που έχουν φτιάξει μέχρι τώρα ξεπερνούν τα 4.000 και θα συνεχίσουν να βοηθούν και να προσφέρουν στο στρατό, στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Βρίσκεται εδώ το συγκεκριμένο γραφείο σε συνεργασία με τις στρατιωτικές βάσεις που υπάρχουν στο Λβίβ, προκειμένου να μάθουν τις ανάγκες των στρατιωτών, του στρατού τους και των παλικαριών που μάχονται στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα, με εθελοντική πρωτοβουλία συλλέγονται και τα χρήματα για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις πρώτες ύλες. Να μπορέσουν να βρουν λοιπόν τις πρώτες ύλες και να κάνουν εισαγωγή του υφάσματος κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι συνθήκες είναι πολεμικές. Δεν μπορούν εύκολα να γίνουν ούτε μεταφορές, ούτε εισαγωγές και εξαγωγές από την Ουκρανία. Επομένως, με εθελοντική βοήθεια μαζεύεται ένα ποσό. Πλέον έχουν ξεμείνει, όπως μας έχουν αναφέρει εδώ οι υπεύθυνοι από υφάσματα και πρώτες ύλες. Έχουν συλλέξει περίπου σε ευρώ 7.000 ευρώ. Τα περιμένουν από μέρα σε μέρα για να συνεχίσουν την παραγωγή σε αυτά τα full face όπως και στα γυλαίκα, καθώς το κρύο είναι ιδιαίτερα τσουχτερό. Πάντως δεν έχουν ξεμείνει από κουράγιο, Αδαμαντία. Με όποιον τρόπο μπορούν οι γυναίκες αυτές, όλη την ημέρα αντιλαμβανόμαστε, αυτό λέει το ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει και εσύ μαζί τους, όλη την ημέρα κάθονται εκεί και μαθαίνουν ποιες είναι οι ανάγκες των στρατιωτών στο μέτωπο και οι ανάγκες είναι να μην κρυώνουν οι άνθρωποι. Κατασκευάζουν κάτι ζεστό, ράβουν κουκούλες full face και για να είναι ζεστά τα πρόσωπά τους, αλλά και για να μην αναγνωρίζονται. Είναι πυρετώδης οι ρυθμοί που δουλεύουν εκεί και δεν είναι και το μόνο γραφείο, καταλαβαίνουμε, στην πόλη. Δεν είναι το μόνο γραφείο, είναι περίπου 70 οι εθελοντές αυτή τη στιγμή σε όλη την πόλη που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, θα ενταχθούν άλλοι 70, επομένως θα ανέρχονται το επόμενο διάστημα στους 140. Και αν μου επιτρέπεις, Λίνα, καθώς μίλησες και για την βοήθεια και για την προσφορά, τη δύναμη ψυχής που έχουν αυτοί οι άνθρωποι σε τέτοιες συνθήκες, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της κυρίας Λίντας. Είναι η κυρία εδώ που την μιλήσαμε μαζί της προηγουμένως, η οποία έτσι κόβει τα υφάσματα εδώ. Λοιπόν, ο γαμπρός της, ο σύζυγος της κόρης της, το 2014 στον πόλεμο είχε τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Έχει μείνει παράλυτος, όπως χαρακτηριστικά μας είπε. Ωστόσο, και πάλι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Θέλησε να πάει στην πόλη Ζιτόμιρ, που βομβαρδίζεται σημαντικά αυτές τις ώρες. Βρίσκεται εκεί λοιπόν για να πολεμήσει. Θα ήθελαν, όπως μας λέει, τουλάχιστον να έμενε πίσω αυτή την περίοδο. Ωστόσο, ο ίδιος με γενναιότητα και θάρρος θέλησε να πάει και πάλι στην πρώτη γραμμή και να προσπαθήσει να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί για την πατρίδα του. Η σύζυγός του, η κόρη δηλαδή της κυρίας Λίντας, βρίσκεται, όπως μας είπε, στο Βερολίνο, γιατί βοηθάει για την ανθρωπιστική βοήθεια, βοηθάει ουσιαστικά και αυτή με τον τρόπο της στο στρατό. Η οικογένεια έχει 4 παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν αυτά βρίσκονται πλέον και εδώ στο Βερολίνο επίσης, που μετακινήθηκαν μαζί με τη μητέρα τους, μικρής ηλικίας, από 18 και κάτω.
Ναι, είναι και μια αλυσίδα, λοιπόν, Αδαμαντία. Και όπως μας είπε η κυρία Λίντα, προσφέρουν. Εμείς από διηγήσεις έχουμε και ακούσει. Και καταλαβαίνουμε για την φανέλα... αγωνία της κυρίας Λίντα αυτές τις ώρες. Βεβαίως, για τη φανέλα του Φαντάρου. Τώρα το βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, πώς οι γυναίκες αυτές στην πόλη Λβίβ, πώς νωρίτερα που συνδεθήκαμε με την Γεωργία Λαγού στην Οδυσσό, πώς προσπαθούν να βοηθήσουν τους άντρες που πολεμούν στο μέτωπο με κάθε τρόπο. Είναι μια προσπάθεια συνεχής και όπως μας λένε όλα τα παιδιά της Ουκρανίας εδώ είναι και δικά τους παιδιά. Κανείς δεν μπορεί να μείνει πίσω. Δεν υπάρχουν ώρες ξεκούρασης, δεν κοιμούνται ούτε και εδώ στην πόλη, έστω και αν βρίσκεται δυτικά της περιοχής. Και με άλλη εθελόντρια που μιλήσαμε εδώ προηγουμένως, μας είπε λοιπόν ότι έχει φυσικά και συγγενείς και φίλους που βρίσκονται στο μέτωπο, συνεπώς είναι στο δικό τους σπίτι, είναι στη δική τους οικογένεια οι άνθρωποι που πολεμούν. Και φυσικά είναι στη χώρα τους όλη αυτή η εμπόλεμη κατάσταση που πρέπει να ανταπεξέλθουν. Δεν θα μπορούσαν να κάτσουν με δεμένα τα χέρια. Ράβουν, όπως βλέπετε, κόβουν τα υφάσματα, ετοιμάζουν και τα full face ακόμη και για το καμουφλάζ των στρατιωτών τους, όπως και τα ζεστά γυλαίκα, και καταβάλουν συνεχώς μεγαλύτερες προσπάθειες για να κάνουν ακόμη και μεγαλύτερη παραγωγή. Και φυσικά όταν μας διηγούνται αυτές τις ιστορίες, προφανώς συγκινούνται και οι κυρίες εδώ βουρκώνουν, λυγίζουν. Μάλιστα και... η κυρία εδώ, η εθελόντρια που βλέπουμε τώρα, που βλέπαμε νωρίτερα στην οθόνη μας, μας ενημέρωσε ότι η συγκεκριμένη εδώ οραπτική μηχανή που μας δείχνει τώρα και ο Δημήτρης ο Τσιόπλος με την κάμερα του Open είναι μια δωρεά της κόρης της κυρίας Λίντας από το Βερολίνο. Δεν μπορεί φυσικά να μην βοηθήσει, ακόμη και αν έχει απομακρυνθεί από την Ουκρανία, τη χώρα της σε αυτή την περίοδο. Έχει κάνει λοιπόν την δωρεά για να συμβάλλει και αυτή με τον τρόπο της, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας, στον αγώνα, στη μάχη που δίνεται εδώ στην Ουκρανία. Και φυσικά η πόλη Λβίβ δεν θα μπορούσε να είναι αμέτωχη. Μιλάμε για μια μεγάλη πόλη στην δυτική Ουκρανία που επικρατεί το κλίμα του πολέμου, επικρατεί η αγωνία, το άγχος και παρακολουθούν τις εξελίξεις στις επόμενες ημέρες. Είναι μακριά από τις εχθροπραξίες. Η πόλη είναι στα 600 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου, αλλά παρόλα αυτά η χώρα είναι σε πόλεμο και η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φτάνει κόσμος ακόμα εκεί, Αδαμαντία? Ναι, καθημερινά φτάνει κόσμος. Είναι και τα δρομολόγια των τρένων που καταφτάνουν και με λεωφορεία και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προφανώς. Οι πολίτες της Ουκρανίας από άλλες πόλεις καταφθάνουν εδώ στην πόλη Λβίβ. Ουσιαστικά αποτελεί ένα κέντρο υποδοχής των Ουκρανών πολιτών που μετατρέπονται σε πρόσφυγες από τη μία στιγμή στην άλλη, όπως και κάποιων έτσι διπλωματικών αρχών που βρίσκουν εδώ ένα μέρος για να κάνουν τις διαβουλεύσεις τους και να συγκεντρωθούν. Ο κόσμος που σειραίει καθημερινά είναι πολλής και σήμερα χαρακτηριστικές ήταν και εικόνες των τρένων που καταφθάνουν γεμάτα από διάφορες πόλεις της Ουκρανίας και αποτελεί ουσιαστικά η πόλη Λβίβ ένα μεσοσταθμό, ένα μεταβατικό στάδιο. Κάνουν λοιπόν τη στάση τους εδώ οι Ουκρανοί πολίτες, οι πρόσφυγες, και στη συνέχεια θα πάρουν ένα επόμενο τρένο, θα πάρουν ένα άλλο λεωφορείο για να συνεχίσουν τον προορισμό τους προς κάποια άλλη πόλη της Ουκρανίας, αλλά κυρίως, κατά κύριο λόγο, από το σημείο που βρισκόμαστε, από την πόλη Λβίβ, κατευθύνονται προς την Πολωνία, διότι τα σύνορα από της Πολωνίας και της Ουκρανίας απέχουν από εδώ, από την πόλη, περίπου 70 χιλιόμετρα, ή από την πόλη Λβίβ μετακινούνται προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές τις μέρες. Ουσιαστικά να πούμε φυσικά ότι και πολλοί είναι και οι χώροι που έχουν δοθεί στους πρόσφυγες, οι δημόσιοι χώροι που έχουν παραχωρηθεί στους πρόσφυγες προκειμένου να διανυκτερεύσουν και εδώ οι κυρίες, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί η εθελοντική προσφορά που κάνουν με τα γυλαίκα και τα full face. Και οι συγκεκριμένες κυρίες, όπως μας ανέφεραν, βοηθούν και στην μεταφορά των προσφύγων, στη διαμονή τους. Μάλιστα, κάποιες από τις εθελόντριες εδώ έχουν προσφέρει το σπίτι τους και έχουν φιλοξενήσει οικογένειες για κάποιες μέρες, όπως μας ανέφεραν, και στη συνέχεια οι οικογένειες αυτές μετακινήθηκαν προς έναν άλλον ασφαλέστερο προορισμό. Με όποιον τρόπο λοιπόν μπορούν και ετοιμάζουν, που επικρατεί ακόμη και εδώ, ρουχισμό για να στείλουν στο μέτωπο και βοηθούν τους ανθρώπους. Αυτές οι γυναίκες, ηρωίδες, βοηθούν τους ανθρώπους που φτάνουν στην πόλη τους για να νιώσουν κάπως πιο ασφαλείς, τους εξυπηρετούν, τους πηγαίνουν στο σταθμό, τους φιλοξενούν στα ίδια τους τα σπίτια, τους δίνουν ένα ζεστό πιάτο φαγητό,
Αυτό είναι αλληλεγγύη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αδαμαντία. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια.